ξέρεις ότι έρχομαι σε σένα. Ω, τι βλακία είναι αυτή που έχει βρει ο Μινάς! Τι είναι κάποιο application, πώς λέγεται. Θες να κάτσει το φως. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα σου, Άλεξ, που κάνουμε τηλεόραση. Θα παίξω, τι ακούμε. Και. Πιάνει με το μικρόφωνο μου. Ακούγεται. Άκου, βάλε. Κάτσε στο φινάλε. Α, δεν έκανα. Πότε θα μου σταματήσει αυτός ο Βήχας. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον Βήχα εδώ μέσα. Να μου πει πότε θα σταματήσει. Τέλος πάντων, γιαγιά, κάθε φορά επειδή η γιαγιά μου με βλέπει κάθε φορά και παίρνει τη μαμά μου τηλέφωνο και της λέει το παιδί είναι άρρωστο, καλύτερα είμαι. Και από προχθές καλύτερα. Απλά ακόμα δεν είμαι εντελώς καλά. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά. Σήμερα θα γίνει της pop. Σήμερα. Της pop, ρε παιδιά. Της pop, δεν είπα κάτι. Της pop θα γίνει. Θα έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά pop θέματα. Από την βασίλισσα της pop στα πιο νεούδια της pop. Από Madonna σε Justin Bieber θα σας πάω. Είμαστε ζωντανά, μας κάνετε mention στο Homemade Mad TV και μπορείτε εσείς να μας πείτε, επειδή έχω βάλει η παρενθεσούλα τι ετοιμάζετε εσείς για το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να μας πείτε είτε κάτι για την pop σαν κατάσταση, είτε τι ετοιμάζετε το σουκού. Ένα από τα δύο. Εγώ θα τα διαβάσω όλα στην συνέχεια της εκπομπής και νομίζω ότι θα τα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα. Η Αμαλία είναι στο αυτί μου και όχι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι στην Σύρο γιατί έχει πάει για να φέρει το ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι θα δείξει στο παγκόσμιο meeting ο Χαλβαδόπιτας. Όχι. Αλλά κάτι γίνεται και ένα φεστιβάλ με animation, κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θα φέρει υλικό και για τον Breaking Bad. Κάτι θα βρει να πει. Δεν τον στείλαμε έτσι τσάμπα εκεί πέρα. Και θέλω βασικά να μου πείτε εσείς τι κάνετε. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα φάω. Θα μαγειρέψω αύριο, όχι εγώ, ο άλλος. Και θα φάμε, αυτό είναι το βασικό. Και θα υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με μένα και το χορό. Αύριο μπορεί να μάθω με ποιον μπορεί, ας πούμε, να χορέψω. Τρεις τελίτσες. Κάνω teasing. Το ξέρετε ότι φέτος μπορεί να χορέψω. Σας το έχω πει. Εντάξει. Τη Δευτέρα μπορεί να έχω περισσότερες πληροφορίες. Βίτονα, άμα χορέψω θα βλέπεις. Ωραίος τρόπος, ρε. Ωραία. Ο Βίτονας μου είπε, θα βλέπω την άλλη μέρα που θα ανεβάζουν τα αστεία βίντεο. Τότε θα σε βλέπω. Ωραίο, μπράβο, πολύ ωραίο. Σε κάθε περίπτωση, πόσο έχουμε για το break. Έχουμε 2-3. Λοιπόν, pop. Νέο project για τη Madonna. Θα ξεκινήσουμε από τα μεγάλα, ενώ ηλικιακά, για να φτάσουμε στα πιο νεούδια. Και θα ξεκινήσουμε με την απόλυτη pop queen, 55 ετών το Μαντονάκι και ακόμα καλά κρατεί. Νέο project για τη Μαντόνα διαβάζω στο mad.tv. Κυκλοφόρησε μια ταινία μικρού μήκους διάρκειας 17 λεπτών, την οποία και σκηνοθέτησε αλλά και πρωταγωνιστήσε αυτή. Σε συνεργασία με το Vice και τον σκηνοθέτη Steven Klein, το Secret Project Revolution, όπως ονομάζεται αυτό το καινούριο project, έχει σαν στόχο να αναδείξει τη δημιουργική δέσμευση της τραγουδίστριας, να εμπνεύσει την αλλαγή στον κόσμο μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και να προωθήσει την παγκόσμια διαδικτυακή πρωτοβουλία για την ελευθερία της έκφρασης. Δεν ξέρω αν θυμάστε που είχε υποστηρίξει πάρα πολύ και τη Pussy Riot η Madonna. Η Pussy Riot είναι ένα ρώσικο γυναικείο συγκρότημα που κάνει λίγο punk. Είναι λίγο punk η Pussy Riot, τέλος πάντων. Πανκ λέγονται. Και είναι λίγο εξειδικευμένα τα θέματα τα οποία αναπτύσσουν και σχολιάζουν στα τραγούδια του Pussy Riot και επίσης η ενδυμασία τους. Πολύ συχνά είναι τόπλες και τέτοια πράγματα και στη Ρωσία δεν τα σηκώνουν πάρα πολύ αυτά. Τέλος πάντων. Και το βίντεο που κυκλοφόρησε η Madonna ήταν για να στηρίξει γενικά την ελευθερία της έκφρασης. Το έβλεπα νωρίτερα και στα Mad News σαν θέμα και αναρωτιόμουν πόσο οπισθοδρομικοί είμαστε στα 2013. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της ελευθερίας της έκφρασης που με απασχολεί. Με απασχολούν και άλλα ζητήματα αυτή την περίοδο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και στο δικό σου το κεφάλι. Και σε σχέση με πολιτικές πεπιθήσεις, τάσεις και φάσεις. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Νομίζουμε ότι είμαστε καμπόσοι, ότι έχουμε, ξέρεις, ότι έχουμε τόσα χρόνια ιστορίας πίσω μας, σαν ανθρώπινο είδος. Και είμαστε τόσο
κολλημένη σε πάρα πολλά ζητήματα. Τέλος πάντων, η Μαντόνα μάλλον δεν θα σώσει τον κόσμο με αυτή την ταινία μικρού μήκους. Νομίζω πως δεν θα το κάνει. Αλλά καλό είναι στα πλαίσια όλου αυτού του πράγματος και της απελευθέρωσης να πει και η Μαντόνα την κουβέντα της. Έτσι το δέχομαι. Είναι ωραίο συμπληρωματικό. Να δούμε και λίγο από αυτό. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Α, όχι, αυτό είναι στην παρουσίαση του Secret Project που τραγούδησε το Between the Bars. Μισό λεπτό, κάτσε να το προχωρήσω λίγο. Να σου πω, Αμαλία, έχει βγάλει και από την ταινία μικρού μήκους για πράγματα, όχι. Όχι. Τέλος πάντων, είναι ένας πρόμαυρο 17 λεπτό φιλμ, το οποίο νομίζω σίγουρα μπορείτε να βρείτε κάπως, αν όχι ολόκληρο. Και να δείτε, την πάνε σε μια φυλακή υποτίθεται και στην αντίστοιχη φυλακή που είναι λίγο avant-garde, υπάρχουν και διάφορα άλλα πιο πλάσματα που φοράνε περίεργα ρούχα και τα άλλα. Και... εντάξει, 17 λεπτά ίσως να βρεθώ να το δω ολόκληρο, αλλά λίγο όμως θέλετε να το ψάξετε. Θα πάμε σε break και επιστρέφουμε. Θα γίνει της pop-ης, όχι της pop-ης, της pop σήμερα. Αυτό είναι το θέμα μας, η pop μουσική. Και ήδη μιλήσαμε για τη βασίλισσα της pop. Εσείς στο Twitter μπορείτε να μας μιλάτε για την pop, κάνοντας μας mention στο Homemade Mad TV, αλλά μπορείτε να μας πείτε και τι κάνετε έτσι στο κεφάλι σας και προετοιμάζετε για το Σαββατοκύριακο. Όλα τα δέχομαι εδώ. Να μπούμε λίγο στο Twitter, να δούμε τι μας λένε τα παιδιά. Τα παιδιά. Παιδιά, δείτε, δείτε. Ο Chris λέει: γεια σου Μέρη μου, σήμερα έγραψα για να στείλω φιλιά πολλά από τον κολλητό μου τον Σταύρο που σε λατρεύει τόσο πολύ τα φιλιά του. Φιλιά στον κολλητό Σταύρο του Chris. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα καινούργια έρχονται. Η Νία Mandiction λέει: λόγω μαθημάτων, όχι no TV μέχρι να διαβάσω, σε βλέπω όμως από YouTube, χαιρετίσματα από Πάτρα. Τσακ! Την έχουμε φέρει με έναν ακόμα διαφορετικό τρόπο στους γονείς αυτού του πλανήτη. Μπορεί να σας έχουν κλειδώσει την τηλεόραση, το βίντεο και οτιδήποτε άλλο, αλλά εσείς μπορείτε να μας βλέπετε 24 ώρες 24 ώρες από το YouTube. Suckers! Η φίλη Αμαλία λέει: αυτό το σουκού δεν θα κάνω τίποτα. Θα ακούω One Direction. Και ο Παναγιώτης λέει: μιας και μιλάμε για pop, ορίστε ένα teaser από το βίντεο κλιπ της Britney. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ που έχει στείλει το teaser από το βίντεο κλιπ της Britney. Γιατί μ' αρέσει. Να το ακούσουμε. You want a hot body, you want a Bugatti, you want a Maserati, you better work, bitch. You want a Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini, you better work, bitch. Α, εντάξει. Πότε βγαίνει αυτό το βίντεο κλιπ, θέλω πάρα πολύ να το δω, μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Μου αρέσει το work, bitch. Η Jerry Justin Bieber λέει: θέλω να αφιερώσω μια μέρα με τον Justin Bieber για όλους τους Believers, σε παρακαλώ, με όλη την αγάπη Μαρία. Μαράκι, θα γίνει αυτό. Και επειδή εγώ δεν χαλάω ποτέ χατήρι και επειδή προφανώς μιλάμε για την pop σήμερα και Justin Bieber δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό, το τελευταίο πράγμα που συνέβη με τον Justin Bieber εκεί στον κόσμο του διαδικτύου ήταν η εμφάνισή του στο Between Two Ferns. Ferns, όχι Ferns. Ferns είναι η Φτέρνα. Fern είναι η Fernie. Με τον Ζακ Γαλιπιανάκη. Between Two Ferns. Όπου είναι η πιο αστεία συνέντευξη μπορεί να δει κανένας. Ο Ζακ Γαλιπιανάκης. Και θα τη δούμε ολάκερη. Έχει δυνατήσει ο Ζακ. Trust me. Hi, welcome to another edition of Between Two Ferns. My name is Zach Galifianakis. My guest today is Justin Bieber. Thank you, Justin, for being on. It's really exciting to talk to you, especially right in the middle of your public meltdown. Do you gonna say anything?
του είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, Justin, που σου μιλάω, ειδικά τώρα μετά από αυτό το δημόσιο breakdown που έπαθες. Και έκανε να την κλείσω μετά. Yeah, I just have never interviewed a 7-year-old before, so... Και what was the last toy you got in a Happy Meal? I don't think I've ever ordered a Happy Meal. Yeah, me either. I don't like that junk. Are you sure? You know what I was doing when I was your age? Finishing fourth grade? Your young punk attitude is not going to work in this interview. You understand me, son? Okay. When you're in a concert, what are you thinking on stage? Sometimes I'm really like, damn, I wish I was watching Cops right now. Mm-hmm. Do you ever accidentally sing that instead of your lyrics? I wish I was watching Cops right now? No, usually I'm just killing it. Is it fun to be cocky? When you're in the recording studio, do you ever think, hey, what if I don't make something shitty? Does that pop into your mind? Ξέρεις τι του είπε τώρα. Όταν είσαι στο στούντιο, καμιά φορά σκέφτεσαι, πω πω φίλε, πώς θα ήταν αν δεν έγραφα κάτι χάλια. Αν δεν έγραφα κάτι. Process. The fact that I'm able to make music and inspire people, I feel like music is like a sixth sense. It's like that movie? You've had three hairstyles. What's next for your career? So you think that my hairstyles are the only thing that's happened in my career? Who are your celebrity friends? Who do you hang with? Mostly lately, Joy Behar, pretty much it. What's he like? Cool. You affectionately refer to your fans as beaners. No, believers. Είπα ότι τις fans τους φωνάζουν beaners. You said recently that Anne Frank could have been a believer. I went to the Anne Frank Museum and they'd said that she was into pop culture and at the end of an over a 2-hour visit, I said I hope she would have been a believer. Did you mean that if the Nazis had not taken her and she lived to be in her 80s, she would have liked your music, presumably due to, you know, loss of hearing? Or, because I can see how this could get lost in translation, I think that you were talking about time travel and that you think that if you could build a machine and go back to visit Anne Frank, she would have been a believer then. Is that true? Because I don't know what to believe. I want to be a time traveler. You got caught on tape peeing into a bucket. Here's the thing. There hasn't been a time in the last 6-7 years that I haven't urinated in a bucket. But I don't film it and put it on internets. You know what? I don't like your attitude, to be quite honest. Because you know what? You're too young to be smoking pot and you know, pee-peeing in buckets and driving up and down the highway fast. I don't think your mom would really mind if a stranger whipped her son. You're spanking me, man. What are you doing? What are you doing? Woo! I forgot you connect to them. Sorry that I did that. I don't think spanking kids is really a good thing, but you're not a child. That's the point. You're not a child. So I can hit a grown man with a belt. So who are you dating now? Και τώρα το ρωτάει με ποιον τα έχει. You ever seen that Nickelodeon thing where the slime goes down? Λοιπόν, ας εξηγήσουμε το βασικό, ότι ο Ζακ Γαλφιανάκης δεν μισεί τον Justin Bieber, κορίτσια μου εκεί έξω, αν αγχωθείτε. Όλο αυτό πράγμα ήταν έτσι στημένο και πάρα πολύ αστείο.
σε όλα τα επίπεδα. Μπορώ να βλέπω Between Two Ferns πάρα πολλές ώρες της ζωής μου, αν είναι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα. Όχι ότι δεν ήταν ωραίο όταν είχε πάει ο James Franco εκεί, που τον είχαν συνοδεύσει και η Lonely Island, που είναι αυτή η μπάντα από το Saturday Night Live, και είχαν κάνει εκεί κάτι μπάχαλα. Δείξτε λίγο. Ounce, the great and powerful. 127 hours. Yes. Περίμενα το πάω λίγο πιο κοντά εκεί πέρα που ξεκινάει το μπάχαλο. Good. Hospital. We have a music guest. Έχουμε Please μουσικό welcome καλυσμένο. The Lonely Island. All right, Spring Breakers, you know what time it is. I'm gonna need all the hot girls to the stage right now. Fellas, let me hear you make some noise. Σε ποιο βίντεο κλιπ τον Lonely Island, στο Spring Breakers παίζουν. Ναι. Και σε αυτό παίζει ο James Franco και ο Γαλιφιανάκη το βίντεο κλιπ. Αυτή η Αμερικάνικη τηλεόραση είναι πάρα πολύ ωραία. Μόλις επιστρέψουμε το break μας, θα δούμε τι συμβαίνει με τους One Direction. Τι έπαθε ο Λούις πάνω στη σκηνή, κορίτσια. Κατευθείαν να μπούμε στο Twitter να δούμε τι ετοιμάζετε εσείς για το Σαββατοκύριακο ή τι σχόλια έχετε να κάνετε για την pop που μας απασχολεί σήμερα αυτή την Παρασκευή, που γίνεται της pop. Είχαμε μείνει σε αυτό που μας έλεγε η Nice όνομα. Η pop είναι το παν για μένα. Pop forever, λέει η φίλη. Best Twitter. Η Τάνια λέει, το σουκού έχουμε ξεκούραση πάνω απ' όλα, αλλά και πολλές βόλτες. Εσύ, Μέρη. Εγώ σας είπα. Τα έχουμε εξελίξει. Η Αλίνα λέει, το σουκού ετοιμάζουμε ραδιοφωνική εκπομπή στο usmile.gr στις 7 με θέμα που μόνο pop δεν είναι. Αλίνα, πάντα τσεκάρουμε το usmile.gr για να δούμε τι καινούργια πράγματα κάνετε και πάντα κάνετε πολύ πιο σοβαρά θέματα από pop. Αυτό είναι αλήθεια. Η Τσόφα λέει, το Σάββατο θα μιλήσω στους γονείς των προσκόπων μου, 80 και άτομα, για τον απολογισμό της χρονιάς και ετοιμάζω τον λόγο μου, άγχος και χαμός. Τσοφάκι, να τους φαντάζεσαι απλά όλους γυμνούς. Αυτό είναι το θέμα. Η Στέλλα λέει, εντάξει, νομίζω πως φέτος δεν θα χάνω κανένα live το dancing, καλή επιτυχία σου για το σουκού, ξεκινάει το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα στο βόλεϊ, βασικά, Στέλλα. Κάτια, εγώ σ' αγαπώ. Η Δήμητρα λέει, πρέπει να διαβάσω, ξέχασα να το γράψω αυτό. Η Μαρία λέει, για σουκού, μάλλον καμιά βόλτα και θα δω καμιά ταινία το βράδυ. Εσύ, Μερούλα, τι ετοιμάζεις? Φαΐ. Η Άννα λέει, αγαπάμε One Direction, περιμένω αφιέρωμα, Μερούλα, και μας έχει στείλει και αυτή την φωτογραφία των One Direction και αφιέρωμα δεν έχω. Έχω όμως... Αν δεν εκραγεί ο υπολογιστής, δεν είναι πολύ ωραία. Έχω όμως νέα για τον Λουίς, ο οποίος σε αυτήν εδώ την εμφάνιση, κατά τη διάρκεια του Kiss You, έφαγε τα μούτρα του. Κοίτα εδώ, θα έρθει τρέχοντας και θα σοριαστεί. Ω! Έκανε μπαμπ και το μικρόφωνο, έχει δίκιο, Αμαλία. Πήγαν εκεί να τον πειράξουν τα υπόλοιπα αγόρια, γιατί είναι πειραχτήρια, το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι είναι πειραχτήρια. Και απ, σηκώθηκε το αγόρι. Σιγά που θα καθόταν να σκάσει, μια γλίστρα έφαγε. Το είχε πάθει και ο Μιχάλης Εμμυρλής στα Mad Video Music Awards 2006, αν δεν κάνω λάθος. Επειδή είχαν πετάξει νερά στη σκηνή για το τζάμπι της Βαμβί. Είχε βγει η Βαμβί νωρίτερα και τότε είχε πει το τζάμπι και είχαμε φτιάξει μια γούρνα μπροστά για να μπουν οι χορευτές και να πετάξουν νερά, πως έκανε η Φουρέιρα φέτος στο 40 βαθμοί. Απλά πιο πολύ γούρνα, πιο πολλοί άνθρωποι και έκανε και η Βαμβί τσα τζάμπι και είχε μείνει έτσι εδώ και μετά βγήκε ο Μυρλής με τον Ραφαηλίδη και τον... Ξεχνάω τον τρίτο της παρέας, αναρωτιέμαι γιατί, και έχει φάει τα μούτρα του. Η One Direction δεν μασάνε από αυτά. Η One Direction είναι πρώτη στη λίστα των πιο ισχυρών star κάτω από τα 21 έτη. Το λέει εδώ στο MAD TV. Είναι φοβερό, με νέο δίσκο, βραβεύσεις, με την ταινία τους. Είναι φυσικό, η φετινή χρονιά να θεωρείται η χρονιά των One Direction. Το γεγονός αυτό πιστοποίησε και το Billboard, το οποίο ανακήρυξε το συγκρότημα ως τους πιο ισχυρούς star
κάτω των 21 ετών, αφήνοντας πίσω καλλιτέχνες όπως τον Justin Bieber, η Miley Cyrus και η Ariana Grande. Και αναλυτικά η λίστα είναι στο 1 One Direction, 2 Justin Bieber, 3 Miley Cyrus, 4 Ariana Grande, 5 L Sweatshirt, 6 Lord, 7 Austin Mahone, 8 Scotty McCreery, 9 Cody Simpson, 10 Emblem 3. Τι στο καλό είναι αυτά τα ονόματα που διαβάζω. Είμαι σίγουρη ότι εσείς μας βλέπετε, καταλαβαίνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω και γι' αυτό επιστρέφω στο Twitch. Στέλιο, σε ευχαριστώ και εγώ ανυπομονώ για την ίδια μέρα. Η Μαργιαλένα λέει καλά μέρα, λέει σε ευχαριστώ. Και ρωτάει αν έχω κάνει κάτι τα μαλλιά μου άσχετο, αλλά ήθελα να το ρωτήσω την πρεμιέρα. Έχουν ανοίξει λίγο τα μαλλιά μου κάτω. Ναι, τα έχω ανοίξει λιγάκι κάτω. Η Amy λέει pop λοιπόν, μόνο αυτό έχω αν σας δείξω. Α, και του σκου μάλλον θα είμαι στο γυμνάσιο για την κατάληψη. Τι έχει να μας δείξει. Αχ, δεν μπορώ να ανοίξω. Προβολή, I love pop music now. Η Άννα λέει καλησπέρα Μερούλα, καλά είσαι, αύριο θα πάω τζάμπο και την Κυριακή θα διαβάζω για το σχολείο. Τέλεια. Η Δήμητρα λέει βασικά θα κοιμηθώ και γενικά βολτίτσες. Περαστικούλια με το βήχα. Α, ευχαριστώ και για το dancing. Η Τζέι Justin Bieber λέει Μερούλα μου δώσε χαιρετήματα στο Σωτήρι από την Αθήνα. Πολλά φιλιά Μαρία. Σωτήρι από την Αθήνα, έχεις φιλιά από τη Μαρία. Και από όλους εμάς εδώ, γιατί όχι, από όλους μας. Η Μαρία Loves Demi λέει δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την pop μουσική, αυτό το σουκού θα πάω στο αλούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τσαμπίκα λέει για Μεριμπού μάλλον θα ξεκουράζουμε γιατί σήμερα έχουμε δύο παραστάσεις χορού και ήταν και πολύ δύσκολη εβδομάδα. Τσαμπίκα μου καλή επιτυχία στις παραστάσεις του, σου, όχι του, στις παραστάσεις σου. Η Άννα λέει προσκυνάμε τη βασίλισσα της pop Μαντόνα. Η Μαρία Sunshine λέει Μέρι ευχαριστώ, εγώ έχω μαθήματα κιθάρα στο σουκού, άκουσε όταν έχεις χρόνο αυτό, τον αγαπώ. Ποιος να είναι. Ο Bruno Mars. Bruno Mars ακούμε για πάντα ρε, είναι ο φανταστικότερος. Το σουκού έχει meet-up με Greek Sade Family, λέει η Ντέπη. Θέλουμε να ακούσουμε Greek Sade, μιας και γίνεται έτσι pop σήμερα. Η Μαριαλένα λέει, εγώ με κάτι φίλους που κάνουν βιντεάκι στο YouTube θα γυρίσουμε ένα φοβεράστιο βίντεο το σουκού. Να σου πω κάτι, όταν γυρίσετε αυτό το φοβεράστιο βίντεο, θέλω να το στείλετε εδώ στο Twitter μας, όταν θα είναι έτοιμο να το δούμε κι εμείς. Μας αφήνετε απ' έξω. Τίποτα δεν έχω ετοιμάσει για σουκού, λέει ο Κωνσταντίνος. Η Άντζελα λέει όσο για το σουκού ετοιμάζομαι να πάω στο να καώ στο PC και να δω πολλά επεισόδια σειρών. Καΐλας, hashtag Καΐλα. Η Αμαλία λέει γεια σου Μέρι, ωραίο τραγούδι ακούς, αγαπάμε One Direction. Η Maryland έχει γράψει, είναι Maryland εδώ στο Twitter, λέει. Θα πάω βαλτούλα Μερούλα μου, μπορείς να δώσεις χαιρετήματα στην Ιωάννα και στην Κωνσταντίνα από Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ιωάννα και Κωνσταντίνα από Νέα Σμύρνη. Είναι ωραία Νέα Σμύρνη. Η Άννα λέει θα πάω να δω το κάλεσμα με την κολλητή μου, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Το κάλεσμα είναι αυτή η ταινία που στο τρέιλερ δείχνουν τους ανθρώπους που φρικάρουν στον κινηματογράφο, αυτή δεν είναι. Παιδιά, εγώ αυτά δεν τα βλέπω, όχι να μου δώσεις πολλά λεφτά. Όχι, δεν κατάλαβες, το τελευταίο τέτοιου ύφους πράγμα, που δεν είναι και το ακριβώς ίδιου ύφους, αλλά είναι θρυλερένιο, ήταν το Show το 2. Νομίζω έχει βγει μέχρι 7, έχουν βγει πάρα πολλά show. Αλλά δεν πάω. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Αυτό. Γεια σου, Μέρι μου, σήμερα έγραψα για να στείλω, αν το διάβασα αυτό. Η Χριστίνα λέει, αύριο θα είναι η τέλεια μέρα, ανυπομονώ, θα κάνουμε πάρτι μέχρι το πρωί. Την Κυριακή τι άλλο, διάβασμα και πάλι διάβασμα. Χριστινάκη, μέχρι το πρωί αν παρτάρεις το Σάββατο, την Κυριακή δεν ξέρω αν θα έχεις τον εγκέφαλο να διαβάσεις. Αλλά μήπως κάνεις κάτι από σήμερα το απόγευμα, με αυτή την έννοια. Το ρίχνω εγώ στο τραπέζι για να είσαι λίγο χαλαρή την Κυριακή. Πότε θα γίνει και τις ροκ, ρωτάει η Άντζελα, θα γίνει και τις ροκ, αμέ. Και το Λιδιάκι λέει, η Taylor μου άρεσε πολύ, αλλά από τότε που έβαλα τους direction μου να διαλυθούν, δεν πολύ ακούω τραγούδια της. Πώς έβαλε η Taylor Swift τους One Direction να διαλυθούνε, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Έχω πάρα πολλά tweets. Η Diana λέει ένα γεια από μένα σε όλες τις directioners. Η Μαριάννα λέει Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει χωρίς τραγούδια από 1D. Γενικά όμως στο σκου θα κάνω πολλές βόλτες. Η Αβαλάνα λέει ότι κλαίει, επειδή έπεσε ο Λουίς. Η Little Mahomie λέει Μαράκι Θεά, ευχαριστώ. Βάλει Σελίνα Γκόμεζ, Love Will Remember και κάνε μια μέρα αφιέρωση. Σ' αγαπάμε. Η Τζένι λέει σήμερα θα βγω με την κολλητή μου και αύριο θα πάω σε μια φίλη μου μαζί με την κολλητή μου και Κυριακή μάλλον θα κάτσω μέσα. Η Νεφέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεφέλη. Η Ζωή λέει Μαρία, είμαι μεγάλη φαν. Περιμένω να έρθει Δευτέρα να σε δω να χορεύει. Ποια Δευτέρα, αυτή η Δευτέρα. Δεν χορεύω αυτή τη Δευτέρα. Η Σέμι λέει βγήκε βίντεο με τον Νίαλ από τους One Direction να κάνει twerking. No. Για να δούμε λίγο twerking.
Να σας πω κάτι. Το twerking. Κάνει λίγο Miley Cyrus που έκανε twerking και το έχει φέρει στη μόδα. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια εκεί στα πιο γκέτο, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό. Δεν έχω καταλάβει καταρχάς αν την ώρα του twerking, αν εδώ είναι ο ποπός. Πες ότι αυτός εδώ είναι ο ποπός. Δεν έχω καταλάβει αν κάνεις έτσι ή αν κάνεις έτσι. Γιατί αν κάνεις έτσι, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Το άλλο ξέρω, είναι έτσι λίγο, αλλά το άλλο δεν ξέρω πώς το κάνεις. Είναι το πάνω κάτω, είναι λίγο πάνω κάτω μέσα έξω. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε μεσημέρι. We love One Direction, λέει Νεφέλη. Να κάνουμε και μια εκπομπή για τις Little Mix, λέει Fame. Λέω το Σάββατο να πάω βόλτα Φλίσβο. Για τα γενέθλιά μου, λέει η Κρίστη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία στο Φλίσβο. Πάω και εγώ πολύ συχνά βόλτες εκεί. Και είναι ωραία, απλά ανοιχτά. Έχει να φας. Φοβερά. Η Κριστίν λέει: διάβασμα ρε Μέρη, αλλά τελειώνει εξεταστική τη Δευτέρα. Φνησάφι. Άνοιξε εσά το δικό σου πανεπιστήμιο να κάνετε εξεταστική, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν λίγο κλειστά. Να βάλουμε το τρέιλερ του. Δεν κατάλαβα. Το στέλνω του λέει μεριάσχητο, αλλά ξέρεις τι ακριβώς είναι το The Voice που θα είναι κριτές Ρέμος, Βανδύ και Μπορεί Παπαρίζου. Ναι, φυσικά και ξέρω, Στελούδη, τι είναι το The Voice. Είναι ένα talent show τραγουδιού. Δεν ξέρω ακόμα ποια θα είναι η κριτική επιτροπή. Έχουν ακουστεί αυτά τα ονόματα που λες. Αλλά είναι ένα talent show τραγουδιού στο οποίο συμβαίνει το εξής. Έχει συμβεί σε διάφορες χώρες του πλανήτη και στην Αμερική ήταν και η Χριστίνα Αγγιλέρα, κριτής κτλ. Βγαίνει πάνω στη σκηνή ο παίκτης που θέλει να διαγωνιστεί και είναι οι τέσσερις κριτές κάτω από τη σκηνή με γυρισμένη την πλάτη τους προς τη σκηνή. Δηλαδή, πες εσύ ότι είσαι εσύ που είναι να τραγουδήσεις. Εγώ είμαι έτσι. Είμαι η Κριστίνα Αγγιλέρα. Εντάξει. Και είμαι έτσι στην καρέκλα μου. Ξεκινάς εσύ να τραγουδάς. Λέω εγώ, άρε παιδιά, άκου την αυτή, ωραία τραγουδάει. Για να ακούσω λίγο ακόμα. Θα σου πω κάτι, μου αρέσει αυτή. Δεν ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω τι κάνει πάνω στη σκηνή αυτή τη στιγμή, αλλά μου αρέσει. Θα πατήσω το κουμπί και έχουν ένα κουμπί καρέκλες και κάνουν... Και σε βλέπουν κιόλας πώς είσαι, πώς είσαι ντυμένος, πώς είναι η σκηνική σου παρουσία κτλ. Αλλά το βασικό κόνσεπτ είναι να επικεντρωθεί κάποιος στη φωνή. Γι' αυτό το λόγο είναι γυρισμένοι και δεν βλέπουν ποιος είναι, για να επικεντρωθεί στη φωνή. Και όταν γυρίσεις και... Και επίσης υποτίθεται ότι σου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης που μόλις διαγωνίστηκε και μπορεί να τον πάρεις και στην ομάδα σου. Γιατί οι τέσσερις κριτές έχουν ο καθένας από μια ομάδα με τέσσερις διαγωνιζόμενους και αυτή είναι η επόμενη φάση. Οι διαγωνιστικοί που τους κάνουν coaching και τους πάνε στο στούντιο και τους δείχνουν πώς και τι και από εδώ και από εκεί και εδώ. Και κάπως έτσι, ωραία θα είναι το The Voice. Εγώ το έβλεπα το αμερικάνικο. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το tweet, αλλά κάποια directioner, η Jenny, έστειλε βασικά ο Louis δεν έπαθε τίποτα επειδή έπεσε με την... Όχι. Με την ποπάρα του. Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την ποπάρα του Louis, μιας που σήμερα το είχαμε πει ότι θα γίνει της pop. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4, να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά τα νέα που μου στείλατε ότι ετοιμάζετε, όλα αυτά τα σχέδια, εύχομαι να πάνε κατευχήν και να το διασκεδάσετε απείρως. Δευτέρα στις 4, πίσω εδώ, φιλάκια πολλά.